του χαντέ προπονητή του Ιάλυσου για ένα ακόμα παιχνίδι. Μείνατε μακριά από την νίκη, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένος γενικά. Ικανοποιημένος από την εμφάνιση για ακόμα ένα μάτς. Ήρθαμε απέναντι σε μια ομάδα που και εγώ ήταν και είχε στόχο μόνο το τρίποντο σήμερα Σαντορίνη. Μια ομάδα που είναι ποιοτική και έχει δείξει πόσο σκληρό τάκλι είναι μες στο πρωτάθλημα. Και με κάποιες απουσίες σημαντικές για μας. Θα συνεχίσουμε να έχουμε σταθερά καλή απόδοση και καλή εικόνα στα παιχνίδια μας, αλλά μας λείπει το κάτι παραπάνω για να πάρουμε μια νίκη που θα μας δημιουργήσει πραγματικά μια μεγάλη διαφορά για να δούμε το υπόλοιπο του αθλήματος ποιο άνεται. Κατά καιρούς που έχουμε μιλήσει, λέτε ότι παρότι ο Ιάλυσος ξεκίνησε δυναμικά, ότι ο δικός σας στόχος, αυτός που ήταν, παραμένει ο ίδιος εξ αρχής, που είναι η παραμονή. Το ίδιο λέτε και τώρα. Δεν είναι ο δικός μου στόχος, ναι. Είναι ο στόχος της ομάδας. Ναι, της ομάδας. Ο στόχος της ομάδας από την αρχή του πρωταθλήματος είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια απόσταση από την κορυφή, από την Καλαμάτα, αρκετά μεγάλη. Έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο. Το παιχνίδι της Τετάρτης στην Καλυθέα είναι κομβικό και για μας και για την Καλυθέα. Να δούμε και τα σημερινά αποτελέσματα πώς θα πάνε στα παιχνίδια. Ο Ιάλυσος σε όλα τα παιχνίδια έχει σαν στόχο την νίκη και φαίνεται και τον τρόπο τον οποίο παίζουμε και τον τρόπο τον οποίο δεν έχουμε κερδίσει τα παιχνίδια τα τελευταία. Έχουμε σοβαρίσει 2 φορές στα τελευταία λεπτά, το 2 πολύ μεγάλους αντιπάλους. Θα συνεχίσουμε την ίδια φιλοσοφία, παιχνίδι-παιχνίδι, και όταν θα είμαστε έτοιμοι, και αν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τους στόχους μας, ο πρώτος που θα το πει, να ξέρετε, θα είμαι σίγουρα εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.